Η πρώτη εντύπωση από την άφιξη στο λιμάνι, την Κορισία, είναι ότι το τοπίο είναι άγωνο όπως σε όλα τα κυκλαδίτικα νησιά. Όμως η Ιουλίδα, που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το λιμάνι, δεν μοιάζει με καμία άλλη χώρα των Κυκλάδων. Τα σπίτια της είναι πολύχρωμα, συνήθως διόρροφα και πολλά από αυτά έχουν κεραμοσκεπές, ενώ τα πλακόστρωτα σοκάκια δίνουν μια ευχάριστη και χαλαρή αίσθηση του χωριού. Εδώ, στην Ιουλίδα, συναντήσαμε τη δήμαρχο Ειρήνη Βελισσαροπούλου. Είμαι στη χώρα της Κέας, την Ιουλίδα, με τη δήμαρχο κυρία Ειρήνη Βελισσαροπούλου. Γιατί λέγεται Ιουλίδα η χώρα? Η χώρα, η Ιουλίδα, είναι μία από τις 4 αρχαίες πόλεις. Η Ιουλίδα, η Καρθέα, η Πίσες και η Κορισία είναι 4 αρχαίες πόλεις. Η Ιουλίδα ήταν η μόνη που είναι στην ενδοχώρα και γινόταν το κέντρο του εμπορίου. Η Ιουλίδα βγαίνει από το Ίωλος με το Στάχι. Παρότι είναι πολύ κοντά στην Αττική, έχει 4 παραλίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία και είναι η... Είναι ο Κούνδυρος, οι Πίσες, ο Τζιάς και το Γελισκάρι. Όταν θα έρθει κάποιος επισκέπτης εδώ, εκτός από τις παραλίες με γαλάζια σημαία, από την πολύ όμορφη χώρα, τι άλλο πρέπει να επισκεφτεί οπωσδήποτε? Έχουμε ένα πολύ ωραίο δίκτυο από μονοπάτια, το οποίο συνδέει την ενδοχώρα με παραλίες. Μέσα από αυτά τα μονοπάτια μπορεί να περάσει και από σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό, πολύ σημαντικό. Επίσης μπορεί να κάνει καταδύσεις σε κάποια από τα ναυάγια τα οποία έχουμε στο νησί. Και τότε υπάρχει νυχτερινή ζωή και οτιδήποτε άλλο επιθυμεί να κάνει. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία γευσηγνωσία. Τι να φάμε? Θα φάτε από τα παραδοσιακά μας λουκάνικα και τις λόζες, πολύ ωραία τυράκια. Θα δοκιμάσετε το κρασάκι μας, το μαυρούδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το εγγυώμαι. Το μαυρούδι είναι τοπικό κρασί? Είναι τοπικό κρασί. Μάλιστα. Είναι τοπικό κρασί, πολύ νόστιμο. Νομίζω ότι η δήμαρχος είναι ένα επεισόδιο μόνη της. Τα συμπυκνωμένα λόγια της μέσα σε 2 λεπτά ήταν αρκετά για να πείσουν και σένα και μένα να έρθουμε και να ξαναέρθουμε στο νησί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ πολύ. Να είστε καλά.